Καλή σας ημέρα και σας και στους ακροατές, κύριε Δημακόπουλο και κύριε Μισιάκα. Το πρόβλημα του Δημάρχου προφανώς και δεν προκλήθηκε από την αντιπολίτευση, αλλά από την παράταξή του. Έτσι, γιατί έτσι όπως είναι πλέον ο νόμος, μόνο η δική του παράταξη μπορεί να δημιουργήσει τα προβλήματα. Ναι, εγώ απλώς να πω, δυστυχώς αυτά που λέγαμε τόσο καιρό, ότι η διοίκηση Ζαμάνη δεν έχει ερίσματα στον κόσμο, και αυτό που υποψιαζόμαστε ότι έχει χαθεί και μέσα στην δημοτική, στη δημοτική του ομάδα, αποδείχτηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο από το αποτέλεσμα των χτεσινών διμερεσιών. Έχει χαθεί συνοχή στην ομάδα από ό,τι φαίνεται. Σωστά. Το αποτέλεσμα αυτό μπορώ να πω ότι είχε κατά κάποιο τρόπο έτσι σηματοδοτηθεί και από την παρέτηση το τελευταίο διάστημα δύο πρώτων τη τάξη, ας το πούμε, αντιδημαρχών, έτσι, η μία του οικονομικών και η άλλη του στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης. Εν ενεργεία αντιδημαρχή, έτσι, εφηγάνε. Ναι, σωστά, σωστά. Οι μειοψηφίες, μπορώ να το πω, με την μη ψήφιση, με την κατάθεση του Λευκού, καταγγείλαμε την πολιτική Ζαμάνη, καταγγείλαμε αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό, αν το θέλετε, την πολιτική των απευθείας αναθέσεων, της αδιαφάνειας, της μη χρηστής διοίκησης, της καταστρατήγησης της νομιμότητας, της κατατμήσης των έργων, αν το θέλετε, όλα αυτά πράγματα που έχουμε καταγγείλει κατά καιρούς στα αρμόδια όργανα. Και γι' αυτό η παράταξη της αντιπολίτευσης δεν θέλατε να ψηφίσετε κανένα από τις προτάσεις του Δημάρχου. Στη δική του παράταξη τι έγινε όμως? Μία πρόταση υπήρξε. Δεν ήταν προσωπικό. Ήταν απέναντι στην επιλογή. Στην πολιτική. Της διοίκησης. Κατάλαβα. Δεν είχε να κάνει με το πρόσωπο που, που προτάθηκε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, είστε σαφείς. Οπότε φαντάζομαι ότι έγιναν τρεις ψηφοφορίες για τον Πρόεδρο, όπως τις προβλέπετε. Ψηφοφορίες, εκ των οποίων η μία ήταν 17 υπέρ, ας το πούμε, και 21 λευκά. Η δεύτερη ήταν 18 υπέρ, 20 λευκά. Και η τρίτη που ήταν, αυτές είναι με την απόλυτη πλειοψηφία των συνόλων. Και η τρίτη που είναι με τη σχετική πλειοψηφία, πήγε 15 υπέρ και 21 λευκά. Στην τρίτη ακόμα λιγότερες δηλαδή. Ακόμα λιγότερες. Όσο πρόλαγε η ώρα έχανε δηλαδή. Ναι. Οπότε δεν εξελέγει πρόεδρος. Δεν εξελέγει πρόεδρος και το Προεδρείο γενικότερα. Ναι, προφανώς. Την επόμενη Κυριακή τώρα, που έτσι κι αλλιώς Θα πρέπει να βγει πρόεδρος. Πήγε το Προεδρείο. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να βγει Προεδρείο και εντωμεταξύ θα πρέπει, φαντάζομαι, να ανακοινώσει και ανασχηματισμό ο Δήμαρχος. Συνήθως έτσι γίνεται στη μέση της θητείας. Λογικά. Κοιτάξτε, η άποψη η δικιά μου ήταν ότι θα έπρεπε να είχε επικαιροποιήσει τουλάχιστον την απόφαση των μέχρι τώρα εφιστάμενων αντιδημαρχών. Να τρέξουν μέχρι, γιατί όπως καταλαβαίνετε η διοίκηση παραμένει ακέφαλη. Δεν το έκανε αυτό για το λόγο του ότι μήπως έχει και περισσότερες, αν το θέλετε, τριβές. Έτσι, προφανώς θα το κάνει εκ των υστέρων. Και βέβαια μέχρι τότε η διοίκηση θα παραμένει χωρίς τους αντιδημάρχους. Το θέμα, κύριε Καλαφατέλη, μπορεί να λειτουργήσετε 2,5 χρόνια έτσι μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές? Μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο Δήμος Διονύσου? Νομίζω πως όχι. Πάντως υπάρχει τέτοιο σαν... γιατί το όλο αυτό που νομίζω θέλουν όλοι, τουλάχιστον τη λειτουργία του Δήμου. Έτσι. Αλλά πως θα γίνει αυτό όταν έχουμε προβεί και σε διάλυση των υπηρεσιών και την απαξία, αν το θέλετε, των ήδη υπαρχόντων δομών. Πάντως προς τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός ανεξαρτοποιήσεων ώστε να λέμε ότι έχει χαθεί η πλειοψηφία. Είναι εν αναμονή από ό,τι καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου. Με την τοποθέτηση των νέων αντιδημαρχών θα υπάρξουν περαιτέρω τριβές. Ναι, μάλιστα. Κατανοητό. Οπότε το κρατάμε εμείς τώρα, κύριε Καλαφάτελη. Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον ο Δήμος Διονύσου από ό,τι φαίνεται. Ναι, γενικότερα τα επόμενα δύο χρόνια. Εν αναμονή των εξελίξεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ.